Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε λίγο 144 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και 9 βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θα ακούσουν το όνομά τους στην ονομαστική ψηφοφορία για το τέταρτο μνημόνιο. Δεν θα το σκεφτούν πολύ, δεν θα διστάσουν. Σίγουρα δεν θα αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους. Θα ψηφίσουν και με τα δύο χέρια. Και έτσι θα κλείσει ο κύκλος της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης που γνώρισε ποτέ η χώρα. Πριν από 2,5 χρόνια, με τη βοήθεια της Χρυσής Αυγής και των ΑΝΕΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ έσυρε την Ελλάδα σε πρόωρες εκλογές. Ενώ η χώρα έβγαινε από την κρίση. Είχαμε τότε, μετά από 6 χρόνια ύφεσης, ξανά θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Είχαμε πρωτογενή πλεονάσματα. Πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία προήλθαν όμως από μειώσεις φόρων και εισφορών. Και με το κράτος να εξοφλεί κανονικά τις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Η χώρα είχε βγει 2 φορές στις αγορές μέσα στο 2014 και ετοιμαζόταν για μόνιμη έξοδο από την άνοιξη του 2015, έχοντας παράλληλα ένα δίκτυο ασφαλείας, τη λεγόμενη προληπτική γραμμή στήριξης. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένας εφιάλτης. Ένας εφιάλτης που όμως δεν ήταν ομοτέλεια, αλλά αποτέλεσμα των καταστροφικών επιλογών της σημερινής κυβέρνησης. Οφείλεται αποκλειστικά στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΑΝΕΛ. Η ελληνική κοινωνία εμβρόντιτη παρακολουθεί την πατρίδα μας να μετατρέπεται σε μια αποικία λιτότητας και μάλιστα χωρίς ημερομηνία λήξης, επαόριστον. Η πραγματικότητα είναι ομοί. Εάν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος δεν είχαν ξεγελάσει τους Έλληνες, δεν είχαν έρθει στην εξουσία έτσι όπως ήλθαν και δεν έκαναν όσα έκαναν, η Ελλάδα σήμερα θα είχε επανέλθει στην ανάπτυξη και θα ήταν μια κανονική χώρα της Ευρωζώνης, όπως η Κύπρος, όπως η Πορτογαλία, όπως η Ιρλανδία. Και θα συζητούσαμε σήμερα για το πώς θα χτίσουμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον, αντί να βλέπουμε μια κυβέρνηση να προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια μέσα στα ερείπια που η ίδια δημιούργησε. Τα δεδομένα των τελευταίων 30 μηνών είναι αμήλικτα. Οι πολίτες τα βιώνουν καθημερινά. Καταλαβαίνουν πως έχουν μπροστά τους μια κυβέρνηση που κάνει πως ξέχασε όσα έλεγε, αλλά δεν έμαθε τίποτα από όσα έκανε. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που δημοσιοποίησε στο τέλος του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΑΕΠ της χώρας μας στο τέλος του 2017 θα έφτανε, κύριε Τσίπρα, τα 207 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τις δικές σας προβλέψεις, στο μεσοπρόθεσμο το οποίο καταθέσατε, το ΑΕΠ της χώρας στο τέλος του 2017 θα φτάσει τα 181 δις. 26 δις απώλεια εθνικού πλούτου, και αυτή η απώλεια είναι μόνιμη, κύριε Τσίπρα. 3 χαμένα χρόνια για την Ελλάδα και 14,2 δισεκατομμύρια πρόσθετα βάρη για τους Έλληνες. Αυτός είναι ο συνολικός λογαριασμός Τσίπρα Καμένου. Μπορεί σήμερα η κυβέρνηση ακόμα να περιαυτολογεί μιλώντας για αυταπάτες. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για απάτη. Κανονική πολιτική απάτη, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Γιατί πλέον μέχρι και οι πρωταγωνιστές της πρώτης περίοδου, αυτούς που εσείς διαλέξατε και μαζί φέρατε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, ομολογούν δημόσια
αυτά που όλοι ξέρουμε. Δηλώνουν χωρίς ντροπή ότι οι υποσχέσεις ήταν εν γνώση του Πρωθυπουργού ψεύτικες. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, τι έχετε να πείτε για τις δηλώσεις του κύριου Βαρουφάκη ότι όταν διάβασε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έβγαζε, λέει, ατμό από τα αυτιά του γιατί έγραφα νοησίες. Καταθέτω στα πρακτικά τη σχετική αποστροφή. Περιμένω μια απάντηση σε αυτό. Οφείλω βέβαια να επισημάνω ότι δεν τον δυσκόλεψε ιδιαίτερα αυτή η τοποθέτησή του να αναλάβει υπουργός. Διότι ως γνωστόν τα προγράμματα πολύ εμίσησαν, την καρέκλα όμως κανείς. Η ετιμιγορία της ιστορίας είναι αμήλικτη, όπως είναι και η συνείδηση της κοινωνίας. Είστε όλοι σας συνένοχοι στην πολιτική απάτη. Παγιδεύετε τη χώρα σε ένα μέλλον χωρίς καμία προοπτική, μόνο και μόνο για να παραμείνετε στην εξουσία. Αλλά ξέρετε, κύριε Τσίπρα, η οργή των πολιτών είναι ένα ποτάμι το οποίο δεν γυρίζει πίσω και την ύβρη ακολουθεί πάντα η νέμεση. Σήμερα η κοινωνία έχει ανάγκη από αυτά που δεν μπορείτε να της προσφέρετε. Έχει ανάγκη από μετριοπάθεια, από την αλήθεια, από την πραγματική ελπίδα. Ένα ρεαλιστικό όραμα. Όταν τα δει αυτά, θα ενωθεί και πάλι η κοινωνία. Η εμπιστοσύνη θα επιστρέψει, μαζί θα επιστρέψει και η ελπίδα. Και οι Έλληνες θα πιστέψουμε και πάλι στους εαυτούς μας, στις δυνάμεις μας, στις δυνατότητές μας. Όλοι οι εφιάλτες κάποια στιγμή τελειώνουν και η εποχή της ασχήμιας πλησιάζει στο τέλος της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, όταν ανεβήκατε στην εξουσία, υποσχεθήκατε στους πολίτες τρία πράγματα. Τα θυμάστε, φαντάζομαι. Πρώτον, ότι θα βάλετε τέλος στη λιτότητα και θα ασκήσετε τα μνημόνια. Και σήμερα τα υπογράφετε 2-2 και με τα δυο σας χέρια. Στο αχρίαστο τρίτο μνημόνιο του 2015, το οποίο εκβιαστικά επιβάλλατε, τώρα προσθέσατε ένα ακόμα. Με μέτρα 4,9 δισεκατομμύρια για τους πολίτες, με περικοπή ενός μισθού για τους μισθωτούς, λόγω της μείωσης του αφορολόγητου και δύο συντάξεων για τους συνταξιούχους. Και όλα αυτά, όταν δεσμεύετε τη χώρα σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, σε μια λιτότητα χωρίς ημερομηνία λήξης. Φέρατε μεγαλύτερη λιτότητα, ακόμα και από αυτή που σας ζητούσαν. Μεγάλο κατόρθωμα, βάζοντας την οικονομία σε ύφεση και διαλύοντας την παραγωγική Ελλάδα. Και βέβαια, το τέταρτο μνημόνιο, και ξέρω ότι αυτό σας ενοχλεί ιδιαίτερα, τιμωρεί αυτούς που δήθεν θα προστατεύατε, κύριε Τσίπρα. Τους πιο αδύναμους, τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους, αυτούς που θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο και αυτούς που θα δουν να χάνεται ακόμα μια σύνταξη. Δεύτερον, υποσχεθήκατε ότι θα ανακτήσετε την εθνική κυριαρχία και θα υψώσετε πάλι ανάστημα στους ξένους. Και από το «Go back, Madame Merkel», πήγαμε στο «Βοήθεια, κυρία Μέρκελ». Επεκτείνατε την Επιτροπή για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια με το τέταρτο μνημόνιο. Δεσμεύσατε την περιουσία της χώρας μέσω του υπερταμείου για 99 χρόνια. Και βέβαια, εκχωρείτε την αρμοδιότητα για το χρόνο εφαρμογής των όποιων μέτρων στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που λέγατε, ότι θέλετε να διώξετε από το πρόγραμμα, τώρα το παρακαλείτε να μείνει και του παραδίδετε και τα κλειδιά της χώρας. Οικοδομήσατε την πολιτική σας καριέρα πάνω σε ομά ψέματα, σε χυδαιότητες, για να υπογράψετε τελικά τη μεγαλύτερη εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας που έγινε στην πρόσφατη ιστορία. Τρίτον, υποσχεθήκατε να τελειώνετε με το παλιό και τη διαπλοκή. Μάλιστα. Και τελικώς αποδεικνύεστε πιο παλιοί για το παλιό. Και σίγουρα πιο αδίστακτοι και πιο κυνικοί από οποιοδήποτε σύστημα εξουσίας έχει περάσει από τη χώρα. Δημιουργείτε ένα νέο κομματικό στρατό
και χτίζεται ένα νέο πελατειακό κράτος ενάντια στο Σύνταγμα και τους νόμους, ενάντια στις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων. Διορίζετε συμβασιούχους στο δημόσιο, τους μονιμοποιείτε αυθαίρετα, μέχρι βέβαια να καταπέσουν οι παράνομοι διορισμοί σας στα δικαστήρια. Βάζετε και πάλι δηλαδή ανθρώπους σε ομηρία, τους εκμεταλλεύεστε χυδαία. Έχετε καταστήσει το Σύνταγμα της χώρας κουρελόχαρτο. Και ποιος ξέρει ακόμα, αν κρίνουμε από τις διαρροές σας, τι σχεδιάζετε ακόμα παίζοντας με τους θεσμούς. Είμαι σίγουρος όμως ότι έχουν γνώση οι θεματοφύλακες του πολιτεύματος. Παραμβαίνετε με ομότητα στη δικαιοσύνη, όπως συνεχώς σας καταγγέλουν οι δικαστικές ενώσεις. Ποδηγητείτε, αγνοείτε και απειλείτε τις ανεξάρτητες αρχές. Πήγατε να ελέγξετε το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο με τους κουμπάρους, με τους λαγούς και με το διαγωνισμό παροδία του κύριου Παπά, που παρά τις ομές παρεμβάσεις σας στη δικαιοσύνη κατέπεσε στο ΣΤΕ. Αλλά και πριν και μετά κάνατε ό,τι μπορούσατε. Κάντε λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να διαλύσετε εκείνα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν συμφωνούσαν μαζί σας και δεν συνθηκολόγησαν για να παίξουν το παιχνίδι σας. Και όλα αυτά, ενώ η ΕΡΤ έχει γίνει η ΕΝΕΒ, έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο φιλοκυβερνητικής προπαγάνδας, με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν μηδενική τηλεθέαση στην ενημέρωση, διότι φυσικά ο κόσμος έχει αντίληψη. Υποβαθμίζεται το ίδιο το κοινοβούλιο. Ποτέ δεν έχει απαξιωθεί η Βουλή με αυτόν τον τρόπο. Και χτίζεται μεθοδικά ένα σύστημα μέσα από συναλλαγές και μέσα από εκβιασμούς. Χρησιμοποιείτε τους μηχανισμούς του κράτους, απειλώντας τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που ένας αριστερός, κύριε Τσίπρα, μεταβάλλεται σε αμοραλιστή εξουσιομανή, δεν υπάρχουν ηθικά εμπόδια προκειμένου να διατηρήσει επαόριστον τα προνόμια της εξουσίας. Και μη σπεύσετε να αντιδράσετε. Δεν είναι δικά μου τα λόγια αυτά. Είναι του Μίκη Θεοδωράκη, αγωνιστή της αριστεράς και συμβόλου της Δημοκρατίας. Παρακαλώ, δώστε το και στον κύριο Τσίπρα να το διαβάσει. Μήπως το σχολιάσει κάποια στιγμή. Δεν τα λέμε εμείς, βλέπετε. Ησυχία, παρακαλώ. Ησυχία, αυτή είναι η παρακαταθήκη της δικιάς σας αριστεράς. Σε όλα όσα υποσχεθήκατε. Ξέρω ότι σας ενοχλούν αυτά. Το ξέρω. Αλλά θα τα ακούσετε, μην ανησυχείτε. Σε όσα υποσχεθήκατε, αποτύχατε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αποτύχατε παταγωδώς. Και αν είχατε, έστω και στοιχειώδη ντροπή, θα είχατε παραιτηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αλλάξουν την πορεία της χώρας. Αλλά ξέρετε, η ντροπή, τι είναι η ντροπή, είναι αυτή η εσωτερική φωνή που μας υποδεικνύει το σωστό δρόμο και μας αναγκάζει να αναμετρηθούμε με τη συνείδησή μας. Είναι λέξη άγνωστη σε εσάς. Κύριε Πρόεδρε, θα επιβάλλετε την τάξη στην αίθουσα. Θα προσπαθήσω. Ναι, να το... Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία, σταματήστε τους σχολιασμούς, ελάτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω με τη σειρά μου, κύριε Τσίπρα, τι δηλώνατε στις 25 Ιανουαρίου στη Θεσπίδα των Συντακτών. Εγώ δεν το έχω σε μεγένθυνση όπως ο κύριος Θεοδωράκης, αλλά θα σας τα διαβάσω, κύριε Τσίπρα. Θα σας τα διαβάσω για να τα ακούσετε, αν και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Διαβάζω, κύριε Τσίπρα. Έχουμε δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα από όσα προβλέπει η συμφωνία και πολύ περισσότερο για την περίοδο μετά το τέλος του προγράμματος. Μπορείτε να χειροκροτήσετε κι εσείς αν θέλετε.
Και συνεχίζετε, κύριε Τσίπρα. Συνεχίζετε, κύριε Τσίπρα. Το αίτημα νομοθέτησης επιπλέον μέτρων και μάλιστα υπό αίρεση δεν είναι μόνο ξένο προς το Ελληνικό Σύνταγμα. Είναι ξένο προς τους κανόνες της δημοκρατίας. Είναι ξένο προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή δημοκρατία αυτό δεν επιτρέπεται ούτε καν να το ζητάει κανείς. Και αυτό δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, είναι θέμα αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού ενός λαού και μιας χώρας. Καταθέτω τη συνέντευξη στα πρακτικά. Και βέβαια κύριε Τσίπρα, οι βουλευτές σας έσπευσαν και αναπαρήγαγαν όλοι τα ίδια. Είστε εσείς οι ίδιοι σήμερα που θα ψηφίσετε και με τα δύο χέρια επιπλέον μέτρα από όσα προβλέπει η συμφωνία. Πού πήγε τώρα η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός? Και ο κύριος Σακαλώτος, τι έλεγε ο κύριος Σακαλώτος? Ότι θα παραιτηθεί αν το αφορολόγητο πέσει κάτω από τις 9.000 ευρώ. Ενοχλείστε, κύριε Σακαλώτο, που σας το θυμίζουμε, αλλά μόνο σας ξέρετε να λάβατε τη δέσμευση. Δεν σας το ζητήσαμε εμείς. Αντί αυτού σήμερα έρχεστε να φορολογήσετε για πρώτη φορά συμπολίτες μας οι οποίοι βγάζουν 500 ευρώ το μήνα. Α, και για να μην ξεχάσω και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Που διαβεβαίωνε. Α, ναι. Διαβεβαίωνε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ότι θα προστατεύσει τις απολαβές τους και ότι θα επιστρέψει τα αναδρομικά για να φέρει χωρίς καμία διαβούλευση μια σειρά από παρεμβάσεις που κάνουν τους στρατιωτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους πυροσβέστες μας, τους αστυνομικούς μας να παραμιλούν. Και πίσω από την κυβέρνηση, πίσω από τον Πρωθυπουργό, πίσω από τον Υπουργό Οικονομικών, πίσω από τον Υπουργό Άμυνας, έρχονται δύο κόμματα, βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν τα πάντα, αρκεί να παραμείνουν για λίγο ακόμα στα έδρανα. Ξέρετε, και εμείς ψηφίσαμε μνημόνια, δεν το κάναμε με τόσο ενθουσιασμό. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την απόλυτη παρακμή, πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς ψηφίζετε. Πάμε να δούμε το τέταρτο μνημόνιο. Αυτό εδώ είναι. 1000 σελίδες, 140 δεσμευτικές δράσεις. Είναι το πιο βαρύ και στην κυριολεξία, όχι μόνο μεταφορικά. Λοιπόν, περιλαμβάνει το τέταρτο μνημόνιο μέτρα και δημοσιονομικούς στόχους πέραν του τρίτου μνημονίου. Γι' αυτό το λέμε τέταρτο μνημόνιο. Και η εφαρμογή του βέβαια υπόκειται σε συνεχείς αξιολογήσεις των δανειστών, οι οποίοι αυτοί θα κρίνουν το χρόνο εφαρμογής των μέτρων. Γιατί με τους δανειστές έχετε φαίνεται συνάψει μια ιερή συμμαχία. Διότι η αξιολόγηση έκλεισε τελικά όταν ικανοποίησατε όλες τις απαιτήσεις τους. Συνομολογείτε μέτρα αχρίαστης, υπερβολικής δημοσιονομικής λιτότητας για να μείνετε στην εξουσία. Τελικά έχετε καταντήσει να είστε η καλύτερη διαφήμιση της λιτότητας στην Ευρωζώνη. Και όπως πάντα, τα πράγματα έχουν όνομα. Και για όποιον κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ο τίτλος «Συμπληρωματικό μνημόνιο» με την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Δεν είναι όμως ένα κανονικό μνημόνιο, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, ξέρετε. Δεν προβλέπει καμία πρόσθετη χρηματοδότηση. Ζητούσατε λεφτά χωρίς μέτρα και παίρνετε σκληρά μέτρα χωρίς λεφτά για τη χώρα.